τρίβουν τα μάτια τους όσοι είδαν σήμερα το μεσημέρι το υπερπολιτελές σκάφος αραγμένο στην παραλία του Αρκαδικού χωριού. Στις 12.30 το τεράστιο ιστιοπλοέκο έκανε την εμφάνισή του κοντά στο άστρο Κοινουρίας και φούντωσαν οι φήμες ότι ο πρίγκιπας Βίλιαμ και η Κέιτ Μίτλετον ήρθαν για διακοπές στην Ελλάδα πριν ξεκινήσουν το επίσημο ταξίδι τους. Αυτή τη στιγμή το βλέπουμε γιατί είναι αρόδο. Είναι το κλευρισμένο στην περιοχή, είμαστε μετά το Αρκαδικό χωριό, τώρα είναι ένα τέταρτο μετά το άστρο Κοινουρίας. Η παραλία λέγεται Ρεποτίνα, ένα τεράστιο μπλε σκάφος, έχει αγγλική σημαία πάνω, ναι. Είναι γνωστή η αδυναμία του ζευγαριού για την ελληνική θάλασσα. Πέρυσι το σκάφος τους στεθεάθη στο Ιόνιο. Φέτος μάλλον επέλεξαν την πανέμορφη παραλιακή Αρκαδία για ένα δεύτερο μήνα του μέλητος. Έχει βγει και κάποιος μάλιστα με ένα μηχανάκι της θάλασσας και κολυμπάει. Τα χειρός, δηλαδή είναι από την ακτή. Θα είναι 100-150 μέτρα, δεν είναι παραπάνω. Έχουν ανοίξει και μια τέντα λεφτή από πάνω, ξέρω, για να βγουν έξω. Εσείς τους βγάλετε φωτογραφία? Εδώ γενικώς έχει πες πάρα πολύ φωτογραφία. Ξέρει, είναι και πάρα πολύ, πολύ εντυπωσιακό το σκάφος και εντάξει, δεν έχουν δει και πάρα πολύ συχνά τέτοια. Και γενικώς θα έχουμε να βγάλει φωτογραφίες με τα κινητά. Οι επίσημες διακοπές της Κέιτ και του Βίλιαμ θα ξεκινήσουν στις 11 Σεπτεμβρίου από τη Σιγκαπούρη. Μετά το σκάνδαλο όμως που ξέσπασε στη Μεγάλη Βρετανία με τις πιπεράτες φωτογραφίες του πρίγκιπα Χάρη, φαίνεται ότι οι δυο τους θέλησαν να αποφύγουν τις κάμερες και τους παπαράτσι και να έρθουν incognito στη χώρα μας για μία ακόμη φορά. Είναι μεγάλη παρέα. Είναι γύρω στα 4 άτομα. Ελπίζω να μην είναι και ο Χάρη να κάνει γυμνισμό κάπου εκεί. Μέχρι στιγμή δεν έχει βγει κανένα, τίποτα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, όχι. Και θα σοκάρει. Μα σοκάρει, ε. Όχι, εντάξει. Θα το αντέξουμε τώρα. Κάποιοι ακούσαν ότι έρχεται από φέτος και είναι ο συγκεκριμένος ήλιος. Τώρα, τι να σας πω. Είναι talk of the beat. Γενικώς, ναι, είναι το θέμα της ημέρας εδώ. Τα γραφικά και πολύχρωμα σπίτια του Αρκαδικού χωριού συγκινούν τον κάθε επισκέπτη. Το Αρκαδικό χωριό υψώνεται πανέμορφα μέσα από τη θάλασσα. Οι γαλάζιες και ήσυχες παραλίες του απέχουν περίπου 2 ώρες από την Αθήνα και μία ανάσα από το Λεωνίδιο. Έλειπα εγώ και μόλις ήρθα και βλέπω ένα πολύ ωραίο σκαρί και λέω πω, ποιος στόχος το έχει. Πάρα πολύ ωραίο, τώρα τι να σας πω με τα λόγια. Μπλε ένα πολύ ψηλό κατάρτι, λέει ότι είναι το πριγκιπικό ζεύγος. Καμιά ώρα είναι εδώ. Το υπερπολιτελές σκάφος βρίσκεται ακόμη αρόδου στο άστρο Κοινουρίας, ενώ αναμένεται να κατευθυνθεί νότια για να συνεχίσουν οι επιβάτες τις διακοπές τους.